Μη μιλάς. Και μιλάτε για αγγλικά. Απαγορεύω τα αγγλικά εδώ μέσα. Ναι, ναι. Πρώτο, δεν ξέρεις το τραγούδι. Το ξέρω το τραγούδι, μόνο ψηλά. Τι να κάνεις, θέλεις να κάνεις μισό τόνο ή ένα τόνο πιο κάτω? Το χαμήλωσε ένα τόνο. Από τον Eric Clapton και μόνο πάλι ψηλά. Τι λες, Κωνσταντίνο? What do you do? Λίγο. Going. No one's ready by your side. Tomorrow, you know, we have πολύ μάθημα για αυτό το τραγούδι. Για το αγγλικά. Εγώ πιστεύω είναι πάρα πολύ ψηλά για σένα. I think you should be doing it here. What will you do? Αυτό. This is where your voice should be. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μία. Αυτό που θέλει κι άλλο τόνο κάτω. Ακόμα ένα. Ναι, θέλει. Είναι ψηλά. Να το πείτε εσείς τον κύριο Γουναρία, πάρε τηλέφωνο. Εγώ ντρέπομαι να το πω. Θα με πλακώσει φαλιάρες. Δεν μπορείς με φάδι εσύ συνέχεια. Είναι συνέχεια εκεί. I will speak with Γουναρί and also I think you should talk with him too. Και δεν πρέπει να ντρέπεσαι γιατί είσαι πάρα πολύ καλός κάθε εβδομάδα. You don't cause anybody any problems. Ας βγάλω τα γυαλιά. Λοιπόν, άκουτε να δείτε τι έγινε τώρα. Έγινε κάτι. Βέβαια έγινε κάτι. Ακούσατε! Μην πάθουμε κανένα σοκ, κύριε. Δεν πάθει σοκ. Εσύ μου ζήτησες το όλα σ' αγαπάνε. Έτσι. Είναι εκτέλεση γυναικεία, Βανδύ. Ωραία. Έτσι. Λέτε να είναι ψηλά, θα δούμε. Εγώ την έχω κάνει. Εσείς ξέρετε. Δεν τα βάζω, αν θέλουμε. Perfect. Εσύ τώρα. Μου είχες πει για το απόψε φύλαμε. Ε? Αυτό θα πω. Δεν μου είχες πει. Επειδή πήγα και τα είδα τα κομμάτια. Από Θεοδωρίδου το ακούσατε? Άκου τώρα. Το κομμάτι αυτό έχει μια ιστορία μεγάλη. Το κομμάτι αυτό το βρήκα εγώ σε 5 εκτελέσεις. Είναι όλες εδώ μέσα. Τι έγινε τώρα, για να μην σε περιορίσω, εγώ το έφτιαξα σημερινή ενορχιστοσύνη, δηλαδή πώς θα κάναμε σήμερα ένα τραγούδι. Σε ένα τόνο που νομίζω ότι είναι πάνω σου. Στα έφερα όλα όμως να τα ακούσεις γιατί το θεωρώ ενδιαφέρον. Έτσι. Κορίτσια, ξεσκίστε τα. Ε? Αμέ. Okay. Και εσένα το λέω τώρα περισσότερο γιατί ξέρω η Αθηνά είναι πιο αγχωμένη. Επειδή χαμογελάω και είμαι χαρούμενος άνθρωπος σημαίνει ότι δεν θα... Όχι, είσαστε ακριβώς αντίθετο. Εσύ είσαι ξεάχωτη τελείως και αγχώνεσαι τελευταία στιγμή και παρατάς, θα παραδίδεις το απλά. Τίποτα, λες τώρα θα βγω και την άνεργα θα γίνει. Έτσι. Η Αθηνά είναι το αντίθετο. Παίρνει 40 ας πούμε και μετά λέει κατηγορεί τον εαυτό της ότι δεν ήταν καλή. Δώστε ο καθένα τον άλλον, ανταλλάξτε λίγο συναισθήματα. Θυμάσαι πού ήταν? In the name of love. No! Listen to me. In the name of love. What more in the name of love? In the name of love. Uh-huh. What more in the name of love? In the name of love. What more? What more in the name of love? Yes! Έλα. Έλα, για βάλ το μία. Εγώ θα το κάνω, θα το κάνω. Να μην το κάνω, να το κάνω, να μην το κάνω. Με το κάνω. Πάω εδώ. Νύχτα πάρτι, τη σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι, το χθες και με πονά. Νύχτα ρίξε με σαν άστρο. Αγάπη κλαίω, μα δε τη συγκινώ. Γιατί? Τώρα σε έκλαιξες για αγάπη. Άμα κλαίνες για αγάπη, πώς γελάνε για αγάπη. Συνάδελφε. Τι να κλάψω κανονικά, δηλαδή. Όχι, δεν να κλάψω κανονική, αλλά για αγάπη κλαίει. Και εσύ μου το τραγούδαγες. Δεν θέλω να μου το τραγουδήσεις. Είναι ευαίσθητο το κομματάκι. Mm. Σε κάνα δύο σημεία που έχεις να το ακουμπήσεις, σου έφυγε μετά. Πρέπει να βγάλω πολύ συνέστημα, το ξέρω.
Και όχι, μην βγάλεις πολύ συνέστημα, ας πούμε, πόσο κιλά θα βγάλεις, 1,5 ή 2. Σκεφτόμουν γύρω στο 1,300. Ναι. Ναι, αλλά ξεκίνησε μια ωραία λέξη. Σκεφτόμουν γύρω στο 300. Ναι, μ' άρεσε εκείνη. Πιστικός. Λοιπόν, δεν με έπεισες και θέλω να με πείσεις. Εγώ μιλάμε. Έχω πέθανα από τη ζήνια μου. Να σου πω, πήγαινε να το. Είναι άρρωστος. Τι είναι άρρωστος? Δεν είναι καλά πάντως. Είναι άρρωστος. Φτερνίζεται, βρίχει. Δεν μπορεί να έρθει με τίποτα, γιατί εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα τώρα. Απλώς λέει να συζητήσουμε. Σίγουρα. Να το φωνάξει. Άμα είναι για να. Θα έρθει, θα έρθει άμα το πει. Εγώ τι δεν πάω. Δεν πάω εγώ. Πήγαινε η αύριο. Ούτε εγώ πήγαινε η Κώστα. Νίκο που είσαι και αγόρια. Ναι, μωρέ, μην μπαίνουμε τώρα στην ουσία. Ναι, γιατί. Δεν βάζουμε τα τραγουδάκια σαν να τα ακούσουμε. Να θέλουμε πιο μεγάλο να. Έχουμε YouTube, έχουμε ένα σωρό πράγματα. Τα λέμε καλή φίλη. Έλα, ρε, αύριο, δεν θέλω να πάω. Πάμε, γεια. Κωστά. Άρχισε να κάνουμε μάθημα. Μπορείς. Ναι. Τι σούλα έχει, χρυσό μου. Ωραίο κομματί, φοβερό. Κομματάρα. Έχεις την κομματάρα της εβδομάδας, η οποία όμως τραγουδιέται πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί πάνω δεν είναι καθόλου δύσκολο κομμάτι, σύμφωνα με εμένα. Δεν τραγουδιέται, παιδί μου. Δεν είναι κομμάτι για να αναδείξει φωνή, καταλαβαίνεις. Ναι, δεν είναι κομμάτι για τραγουδιστή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πέντε νότες, ναι. Ο Ρικαρίστας γράφει τραγούδια. Όλη του τη ζωή άλλαξε 15 γκρουπ. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, σε όλη τη δεκαετία του 60. Ούτε μπορείς να τον εντοπίσεις που και που βρίσκεται. Γενικά, ξεχωρίζει η περίοδος που ήταν με τους Cream. Τώρα, με αυτό το τραγούδι, είναι με τους Derek and the Dominos. Οπότε θα το δεις Eric Clapton, Λέιλα, θα το δεις Derek and the Dominos. Όπως και αν λέει, τον δίσκο. Κάτσε βρε να μάθεις δύο πράγματα. Αφού δεν ξέρω, δηλαδή αν το δώσαμε Derek and the Dominos, τι να το κάνω. Αφού Derek δεν ξέρω ούτε τον Derek ούτε τους Dominos. Είναι το τραγούδι σου. Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε πρόβλημα. Πω, τέλειο. Πάμε! Yeah! Ο Eric Clapton στα τρίκαλα! Βάλουμε για το σωστό. Κυρίες και κύριοι, Eric Clapton. Θα πάω. With Γιώργος Clapton. Μεγάλα πέστα! What? You'll be running and hiding not too long. You know you're just your first. Έχω μια φοβερή ιδέα. Έχω πολλά φοβερή ιδέα. Έτσι κάνουμε. Στα τρίκαλα πώς μιλάτε. Α. Γεια. Ωραία. Πες στο τρικαλινό. What do you do when you get lonely? Exactly. And nobody's waiting by your side? Are you talking to me? Yeah. To you, I'm talking. Wait a minute, yeah. Πώς θα είναι τα κεφιά, κύριε Γιώργο? Καλά. Εντάξει, για να δω τα δικά σας τραγουδάκια. Για το περιτός έχω να πω πολλά. Γιατί με ρωτήσατε πώς πάνε αυτά. Αν είσαι καλά, γενικά... Super, wow. Αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να είσαι καλά. Καλά, είμαι πίσω, είμαι χάλια. Τι ήταν η χάλια. Καλέ, τέλειο, ήταν πλάκα. Τσάρι. Ήτανε μια πολύ παραλογική εικόνα αυτή στο live με σένα. Δεν καταλάβαινα από πού ακριβώς τι, ποια είναι η αισθητική της βάση, ποιο είναι το αίρισμα. Αλλά εσύ ήσουν πάρα πολύ ωραίος, αυτό μας νοιάζει. Και εντάξει το τραγούδισες. Και ωραίο το υφάκι ήτανε. Εγώ και πιο πεταχτό θα μπορούσα να το φανταστώ στα σημεία που τραγουδούσες, αλλά ήταν οκ και έτσι. Αλλά κάπως ήταν στυλ Latin lover, ε. Έτσι μου πάνε, έτσι σωστήσαμε, έτσι το κάνω. Ήσουν σαν ο Ροδόλφος Βαλεντίνος. Ο Αντώνιο, μαντέ. Πάρα πολύ ωραίο. Όλα τα παιδιά εδώ. Ωραία. Εγώ έβλεπα τον Κωνσταντίνο, έβλεπα τον κόσμο και έβλεπα και τις κάμερες. Μπροστά στο βίντεο δεν είδα. Το είναι τόσο κακό. Είστε καθόλου γιατί. Είστε ερωτευμένοι. Είμαι ερωτευμένη. Τώρα τελευταία, όχι. Γιατί κάτι έχει αλλάξει πάνω μου. Ναι. Όχι τώρα τελευταία όμως.
Εδώ και. Εδώ και αρκετό καιρό. 2,5 μήνες που μπήκαμε μέσα. Μπήκα να ζωπηρώ. Κάτσε σκεφτώ. Λες να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι έχει αλλάξει, μπορείς να το εντοπίσεις. Ξέρω, κάτι. Ωραίο. Υπάρχει κάτι. Μήπως ερωτεύτηκες εσύ καμία και τα λες όλα γιες και μπλε. Γιώργο, να σου πω κάτι. Τόσο καιρό προσπαθώ να σου το κρύψω, αλλά το κατάλαβες. Τώρα πώς θα το αντιμετωπίσεις. Τι πράγμα. Ότι σε έχω ερωτευτεί. Ποσά μ' αφήνες και εγώ τα μαρτυρούσα. Μαρτυρούσα! Κι ό,τι γονάτισες να σε παρακαλώ καλούσα. Κούσα! Ένωσα λίγο στην αργή πως μόνη πελαγώνω. Μα ξαφνικά μ' αρέσει και σε διαβεβαιώνω. Πως ναι, παίρνω και μόνη μου καλά. Θα καταφέρω. Πιστέψες ποτά με καθυλώσεις. Το μόνο όμως που κέρδιγες ήταν να δέρεις εμάσεις. Κι αν όχι χρες θα θυμιά να βάζει αυτόν τον πόνο. Το πειράμω σαν το μαζί και σε διαβεβαιώνω. Πώς είναι να μόνη μου καλά. Είναι ο ίδιος, όντως. Όλοι μου λένε, όλα τα παιδιά μου λένε ότι ο Eric Clapton πλέον το λέει σε μια άλλη version και το λέει και άνετα και χαμηλά και ούτε ναι. Σκίζεται ούτε κάνει. Ναι. Ναι, έτσι λέει. Θα να την ακούσεις. Ποια την unplugged. Ναι. Όλοι λένε ότι δεν σκίζεται πάνω έτσι. Ναι. Το έχει ανεβάσει μια τρίτη το κομμάτι. Όχι το κομμάτι, σαν τον τη μελωδία. Λέει άλλη μελωδία. Α, γι' αυτό μου λένε είναι άλλο κομμάτι. Είναι άλλο ότι είναι αλλιώς ναι. Κομμάτι. Είναι σαν να μην... Είναι... Αυτό είναι το original. Αυτό είναι το κομμάτι που ξέρουμε όλοι. Όταν τραγουδάνε αυτοί οι Αγγλοσάξονες μα... ψηλά. Ναι, είναι το δικό μου. Ναι. Δεν κάνουνε. Δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Κάνουνε. Ψεύτικο. Πώς θα το κάνω, πώς θα πάθω σε μια εβδομάδα. Είσαι άρρωστος, ρε. Να αφήσει τα αυτοκινητάκια και τα τέτοια. Ποια αυτοκινητάκια, αφού δεν μπορώ να. Άμα τραγουδήσω θα γίνει χειρότερα. Άμα το πιέζω θα γίνει χειρότερα, γι' αυτό το πάμε. Ωραία. Θέλω να το κατεβάσω άλλο μισοτόνο. Να τα αφήσουμε ακόμα μια μέρα. Και να δούμε αύριο να μην σας πω. Ναι, εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι η τοποθέτησή σου πια να μην είναι του λαϊκού. Είναι ένα κλασικό κομμάτι που το ξέρουν όλοι, έτσι. Δεν θα στεναχωρηθούν άμα ακούσουν τον Καραφώτη να μην τραγουδάει με τη φωνή του την Αντρίκια. Ας τραγουδήσεις και λίγο έτσι. Γιατί έτσι είναι το κομμάτι. Καταλάβεις, ενώ η τοποθέτηση... Θα βάλουμε. Θα βάλουμε στο παιδί μου, είναι πολύ εύκολο να το πω εκεί. Χαμηλά. Θα ανεβάσουμε στο κανονικό. Στο κανονικό έχεις ύψηλα. Ναι, δεν είναι. Είναι πολύ εύκολο. Το έχω δηλαδή. Αν... Το σι. Όταν πέφτεις από τον κρεμό, το έχεις σίγουρα. Όταν φωνάζεις βοήθεια, ξέρεις που φτάνεις. Και μη. Βοήθεια. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι επειδή μουσικά το έχεις. Τονικά. Αυτό πρέπει να βγει, όχι 100% Greek, 1 million% Greek. Isn't that a little too much pressure, almost? Γιατί?
Γιατί όταν τα παιδιά λένε ένα ξένο, δεν βγαίνει 100% ξένο. Ναι, δεν το είπες έτσι, about the American things. I am Greek. I know, αλλά... I live in Athens, and my name is Pan. Στα αγγλικά τραγούδια, άμα κάνετε λάθος που έκανε ο Νίκος, εγώ δεν κατάλαβα Χριστό. Ναι. Because don't speak English. Ναι, αλλά... I mean, I speak about, okay, you know how I speak. Θα προσπαθήσω, 120%. Ναι, αυτό δεν βέβαια. Αλλά μπορεί να βγει και λίγο η προφορά μου. Άμα βγει, για να γίνει ελληνικό δεν θα γίνει 100%, το ξέρω. Okay. Λίγο η προφορά μου πρέπει να τη φτιάξω, όπως μου είπε και ο κύριος Μεταξόπουλος. Αλλά νομίζω τώρα έχω μια ιδέα μες στο κεφάλι μου. Πώς το έβλεπα το τραγούδι. And it's funny because για πρώτη φορά ο κύριος Μεταξόπουλος, όπως μου είπε πως θα είναι το σκηνικό, όπως μου το είπε, έτσι το είχα φανταστεί για πρώτη φορά. Αλλά μην το πείτε. Δεν γυρνάνε, λέμε, πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα, πληγωμένε μαϊτέστα και είμαστε στου χρόνου τα λόνια. You know I was joking. Okay. I was joking, you know that. And Joe, and he's my, like a brother. What you do? What? Ωραία. What you do? Make the best of situation. To make the best. When you do, you quick. Με το Λέιλα γελάω. Με το Λέιλα. Εντάξει. Και τι. Γιατί υπάρχει ένα όριο. Τι υπάρχει. Υπάρχει ένα όριο. Ορίστε. Δεν έχει κανένα ροκάκουσμα ο Κώστας. Είναι πολύ δύσκολο για κοινό. Γιατί όταν εγώ πριν πάρω το πρίμπο το φωτέρα Καλιφόρνια φανταζόσουν ότι μπορώ να το πω. Άσχετα εγώ το πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Κωνσταντίνα, εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις περισσότερα στυλ. Ο Κώστας είναι λιγότερο. Πώς να το κάνω. Εγώ πιστεύω να το κάνω όμω. Και εγώ αυτό του λέω, ότι θα τον βοηθήσω πάρα πολύ σε θέμα ύφους και θα ξεχάσει το φωνητικό. Εγώ πιστεύω ότι και χωρίς δυσκολία, πώς να σου το πω. Απλά υπάρχει περίπτωση το λαϊκό να τον πηγαίνει πιο πολύ και να μην φοβάται να το αλλάξει, αλλά θα δει ότι θα τον μπορέσει να το κάνει. Όλα σ' αγαπάνε τόσο δυνατά. Έφυγες και κάνω πράγματα τρελά. Όλα σ' αγαπάνε όπως σ' αγαπώ. Μες στις μ' αφήσες να ζω. Πόσο σ' αγαπώ. Όσο σ' αγαπώ. Και θα μου γράψει τα. Πεθάνεις από γέλιο. Από την καρέκλα να μη σκουφώ. Και μη σκουφώ γιατί θα πέσεις σε γέλιο. Πάρε σπίτι.
τελευταία. Τελευταία φράση τι λέει. Point for me. Μη γελάσεις, μη γελάσεις. Έτσι που το έχω γράψει, γιατί δεν ξέρω πώς το γράφω. Γιατί. Δεν γράφεται έτσι όμως. Why? Oh my god. Πώς. You good. He good. Σκοπιστείτε λίγο. My hands are shaking. My hands are shaking. Oh, come on. You know I was joking. Okay. I was joking, you know that. And and he's my like a brother. Μιλάει Κυριακή. Όχι. Και θέλω κιόλας. Ναι. Για να ρωτήσω αν... Δεν έχει πάει ακόμα. Να το. Yeah, I know. Oh, yeah, I know. Sorry. Πάλι, την αρχή. Δεν μου έχεις απαντήσει ποτέ. Α, κάνεις λάθος. Τώρα να καθίσω να σου εξηγήσω πρώτα είναι πολλά. Πάντως, αφού δεν βρήκες εδώ... Όχι αφού δεν βρήκες, αφού δεν υπάρχει. Είδες πως γίνει η αλήθεια, είδες. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Κατευθείαν, επειδή μου, κάτι αλλού, δηλαδή δεν γίνεται. Είδες πως γίνει η αλήθεια. Τι λες τώρα. Αυτό που είπες, το κατάλαβες το που είπες. Ναι, πώς να το πω. Okay, I knew it. Το βρήκα impossible να είναι αλλιώς. Κι εγώ έτσι νόμιζα. Μην τα γυρίζεις. Μην τα γυρίζεις. I know this game well. Όσο καλά το ξέρεις, αλλά το ξέρω πότε. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Ναι, κι εγώ έτσι. Επειδή το έχεις παίξει αυτό το παιχνίδι και το ξέρω εγώ καλά, το γνωρίζω ότι το παίζεις. Why don't you just say the truth? Because there is no truth. Που να σου ταιριάζει. Να πάει εδώ κάποιος. Γι' αυτό εδώ και γι' αυτό μπορώ να σου βρω 100.000 versions. Διάλεξε. Τότε γιατί είπες αυτό που είπες. Μα δεν το είπα, έτσι το είπα γιατί μιλάμε, δεν σου είπα κάτι. Ναι, μου πες. Ναι, δεν έχει... Μου πες αν δεν βρήκα κάτι εδώ. Ωραία, σου λέω τώρα. Αν θες για μία λέξη τώρα να γίνει της πόπης, οκ. Εσύ τι λες τώρα. It's impossible. Impossible, να γινόταν αυτό που έγινε, for nothing. Είχες επιλογή μπροστά στα χέρια σου. Μια ερώτηση. Προσωπική. Και είχες και το okay από μένα. Ναι ή όχι. Και δεν το έκανες. Τώρα. Και πού ξέρω εγώ αν δεν έχετε... Πέλα, Χριστέ και Παναγιά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, φύγε. Like usual, every man, when they're caught, they leave. Τώρα δεν μπορώ να ξεφύγω. Δυστυχώς για εσένα εδώ, σου λέμε. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα όμως. Ότι κάθομαι να μου wasting my time telling you things. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στριμμένο. Θα πάω κι εγώ να κοιμηθώ, να. Με τσάντισες. Thank you.
talking too fast. Baby, much too fast. George, I'm sorry, I know you're reading. Guess what my cousin sent me? Malia. I mean, my tia sent me. Malia! I can't. Look what my tia sent me, Malia. Malia! A piece of salt. You know? It grew. I just woke up and my hair was long. Ore. Είναι τόσο βαδί. Ωραία είναι. Και έχει σαν αληθινά μαλλιά. Ναι. Αληθινά, τέλεια μαλλιά. Να το δω, να το δω, έλα να το δω. Η θεία μου τα έστειλε. Θεία, για γκρ. Τέλεια μαλλιά. Δηλαδή λες και είναι της καλομήρας στα μαλλιά είναι. Παιδιά, πώς είναι, τι είναι αληθινά τρίχες αυτές. Αληθινά τα θες. Εμένα μου γράψανε, πώς θα κάνεις την τουέτο με τον Κώστα. Δεν γραφώ. Κάνατε ντουέτο, εσείς δεν θυμάμαι. Αυτό που τραγουδίσατε μαζί πάνω ήταν ντουέτο. Εγώ νόμιζα ότι βγήκατε στη σκηνή για να δείξετε κάτι. Νόμιζα ήθελετε κάτι να πείτε. Μίλα μου. Μίλα μου. Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Τα δάκρυά σου ήταν θυσία στην αγάπη μας. Δεν ακούει καλά αυτό. Τώρα τρώει. Πού είναι το κεφτεδάκι? Και εγώ θα σου απαντήσω γιατί το βρίσκω πολύ... Γελίο. Χώστα μου. Χώστα μου. Μικροπρεπές. Όχι. Δεν σου χώσω τίποτα. Γιατί για να στο χώσω πρέπει να κατεβώ στο επίπεδο σου. Δεν θα κατεβώ. Ουάου. 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 Μπράβο! Δεν πειράζει. Κρατήστε το επίπεδό σας. Υψηλό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος λαϊκός. I got something. You don't mind if I write something? You sexy thing, you! It looks so good! You sexy thing, you! You sexy thing, you. Θα το φιλήσω. Oh my god, you're so cool, okay. In 3 weeks, I'm gonna lose about. I could never want to feel 6 kilos, 7. I want 10 kilos. 10 kilos? 10. 7 is gonna be a very big difference. Oh, yeah. I'll do it. Oh, yeah. I'll do it because I will. You want to? Yeah, then you need to put there. Put there. Put there. I was never like that. What, did you have something and then you just started?
No, I just started to eat. I wasn't very good in my ψυχολογία. Ναι, συνέβησαν διάφορα πράγματα και αφέθηκα, you know. I left myself. Like, whatever, μην το ψάχνεις. Σκατά. My hands έχουν παχύνει, γαμώτο. Που ξέρεις, εγώ δεν είχα. Πάντα το χέρι μου ήταν έτσι, ξέρεις. Μπορεί να έπαιρνα κάποια κιλάκια, αλλά εδώ πάνω μου είναι αδέρφη. Το χέρι μου έκοβε. Και τώρα. Έκοβε. Έτσι. Εντάξει. You know what? That's okay. It's a good lesson because you remember how you feel. So that when you do lose the weight, because you will, you're gonna remember how you felt. Άμα φτάσω εκεί που πρέπει να είμαι. Ναι, θα φτάσεις. Forget it. If you do, you're gonna be wearing bikinis on stage. You're gonna see a Viraj. She's gonna have like a short ass skirt. She's gonna be like, yes, yes, yes. Yes, yes, you're gonna be like, that's great. You're staying at the end, you know that. I know that. I know that. No, I don't like to think like that because... I know. To be honest with you, I'm lucky I've made this far. I swear to God, I didn't have the deepest need to make it this long. Like, I didn't think I'd make it this far. I know, but this is very good. And people I'm love so you. I'm so grateful. People love you. Love you. So, stay. That's good. That's good. You're a nice kid and you're worth it. I was telling, we were talking today and we were saying how there's two people. And one person has like, is beautiful and has all these talents, but they're empty inside. And the other person, okay, they're okay looking. But they have a great character and they love life and they want to learn. Who's more valuable? Who would you rather want? The other person. It's what's inside. So things are really easy and we should just enjoy them. Everything is energy. What you give is what you get. Yeah. Very positive energy. Yes. Ψήφισε τώρα το αστέρι που θέλεις να παραμείνει στο Fame Story και... Your fame story. That's the thing with older women. That's they always the get the guys. Why do you guys like older women? I don't understand. Why are you looking at him? His girlfriend's 21. Oh, why do you... He's a player. No. Next tragedy. Next tragedy. Could you play your tragedy? One of them. Please, 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 please. Just one, just one, just one. Νομίζω θα πάει για ύπνο. I'm sorry. Wait 5 minutes. Ένα για μένα. Εγώ όλα τα μισά. Quiz, who's this? Ένα για μένα. Πώς θα μας πάνε με το σκάφο και όλα μια άλλη. Troy, who's this? Το καλοκαίρι. Brad Pitt. Son of a bastard. Next, who's this? Τάσα. Ashton. Όχι, Νικόλα, ευχαριστώ. Kutcher. Kutcher. Ακριβώς. And he hosts a show called Punk. Brad Pitt. Ο Brad Pitt εδώ πέρα είναι πολύ... He's playing Troy. Τέρας. Brad Pitt. Τινάκι, έτσι. Αλλά είναι για την ταινία, το Troy. Τι τα φατσούλα που έχει. God must have been in a good mood when he made you, George. George is my favorite. Oh. Yeah. He's the sweetest. Θέλω μία χάρη.